Παιδιά, καλημέρα ή καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Πάτα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά, για να διευρύνουμε τη γνώση, να διευρύνουμε την αγάπη, να διευρύνουμε τη συνείδηση. Σχολίασε κάτω από το βίντεο για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά. Σχολίασε αυτό που θες να δημιουργήσεις, αυτό που θες να φτιάξεις και κοινοποίησε το βίντεο. Έχει ένα κουμπί κοινοποίηση. Κάνε share στις πλατφόρμες για να διευρύνουμε πάλι τη γνώση, να διευρύνουμε την αγάπη. Και αποφάσισα σήμερα να μιλήσω για τη δική μου ιστορία, πώς έφτασα ως εδώ και πώς αυτό εξελίσσεται συνεχώς, γιατί δεν σταματάει να εξελίσσεται εφόσον θέλω να εξελιχθώ, εφόσον έχω πάρει τη ζωή στα χέρια μου. Και ο καθένας μας μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να φτιάξει τη ζωή του έτσι όπως το αξίζει. Αξίζει στα καλύτερα, αξίζει τα πιο όμορφα στη ζωή του καθημερινά. Και ξέρεις τι, αυτό που θα πω σήμερα έχει να κάνει με τη δημιουργία. Και είναι ένα ωραίο παράδειγμα για το πόσο μπορείς να δυναμώσεις και τα μαθήματα που μπορείς να πάρεις μέσα από τις εμπειρίες που φτιάχνεις εσύ ο ίδιος στη ζωή, είτε συνειδητά ή ασυνείδητα. Δεν σου φέρνει η ζωή πράγματα. Λένε πολλά παιδιά, το σύμπαν μου στέλνει αυτό. Γιατί το σύμπαν με τιμωρεί? Γιατί ο Θεός μου φέρεται έτσι? Γιατί ο Θεός είναι κακός? Λέω κάποια παραδείγματα, έτσι. Υπάρχει Θεός? Όλα αυτά που έχω κάνει τα αξίζω και τα κάνω? Παιδιά, υπάρχει αυτό το υποσυνείδητο κομμάτι μας το οποίο δουλεύει μέσα μας και λειτουργεί μηχανικά. Όταν λοιπόν δεν είσαι συνειδητός και έχεις φτιάξει τη ζωή σου μετά από πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολλές δυσκολίες και έχεις τοποθετήσει μέσα στη ζωή σου αντιλήψεις και πεποιθήσεις, λογικό είναι η ζωή σου, λογικό δεν είναι, η ζωή σου να είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Έχετε παρατηρήσει τις ημέρες που είστε καλά, που νιώθετε όμορφα, που ξυπνάτε ευδιάθετοι, πόσο ωραία πάει η ζωή σας? Και έχετε παρατηρήσει τις ημέρες που δεν ξυπνάτε καλά, αρχίζετε και σκέφτεστε προβλήματα τα οποία θα συναντήσετε, τα οποία δεν έχετε, τα οποία τα δημιουργείτε, πόσο άσχημα πάει η μέρα σας? Παρατηρήστε λίγο ότι το μυαλό σας και η συναισθηματική σας κατάσταση είναι αυτά τα δύο που διαμορφώνουν τη ζωή σας. Τις μέρες τις φτιάχνεις, τις μέρες δεν τις φτιάχνεις. Και τι εννοώ με αυτό? Τις μέρες τις φτιάχνεις συνειδητά και είναι καταπληκτικές, τις μέρες δεν τις φτιάχνεις και δεν είναι καλές γιατί δεν είσαι συνειδητός. Ή κάποιες φορές μπορεί να είσαι συνειδητός και να θες να φτιάξεις την ημέρα σου άσχημα, να μην είναι καλή. Υπάρχουν και αυτά τα πραγματάκια. Όσο περισσότερο αντιλαμβάνεσαι πως εσύ ουσιαστικά δημιουργείς τη μιζέρια, το φθόνο, το φόβο, την κακή μέρα, τη συννεφιασμένη μέρα μέσα σου, γιατί έξω μπορεί να έχει ήλιο και εσύ να είσαι μέσα στη συννεφιά, όσο το αντιληφθείς αυτό, τότε θα εξελιχθείς. Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί.